Τι Όντω το κάνουμε εμείς. αντιλαμβάνομαι και να ξαρίσω κάτι ότι αντιλαμβάνομαι και την αγωνία του κόσμου και το ενδιαφέρον, γιατί όπως και σε εσάς, προφανώς και σε εμάς φτάνουν μηνύματα από συμπολίτες που ακόμα επιθυμούν και να για υιοθεσία μας μίλησε με κάποιοι, τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ναι, το αντιλαμβάνομαι και αυτό και βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και το κάνει με την καλύτερη τη διάθεση. Mm-hmm. Στην παρούσα φάση, και το λέω στην παρούσα φάση γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγο καιρό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, να σας πω ότι η συγκεκριμένη οικογένεια με μεγάλο αγώνα, τόσο ο παππούς ο οποίος νοσηλεύεται, αλλά και 20 διάχρονοι, όπως είπατε, αδερφοί της μητέρας, με μεγάλο αγώνα και με δικαστικές αποφάσεις, κατάφεραν να πάρουν την επιμέλεια των δύο παιδιών και όπως φαντάζεστε και εσείς, και έτσι είναι, και αυτή είναι η πραγματικότητα, πήραν την επιμέλεια και όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαν τον έλεγχο από τις αρχές. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το περιβάλλον που τα παιδιά ζούσαν μέχρι ο παππούς να πάθει το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν ήταν έτσι όπως από κάποιους θέλει να παρουσιαστεί. Τα παιδιά πήγαιναν στον παιδικό σταθμό, τα παιδιά πήγαιναν σε παιδίατρο, έχουν εμβολιαστεί. Τα λέω τώρα αυτά, ίσως σε κάποιους ακούγονται περιτά. Αλλά όχι, και τα αυτονόητα, αυτή, δηλαδή γινόντουσαν τα αυτονόητα. Το γενικό περιβάλλον, ναι. Δηλαδή το έχετε ψάξει, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ψάξει και έχουν βρει ότι αυτό το περιβάλλον ήταν κατάλληλο για δύο μωρά. Αυτό λέτε. Το περιβάλλον που ζούσαν τα παιδιά μέχρι ο παππούς, γιατί δεν ξέρω πόσες ώρες, ενδεχομένως και μέρες, να είχε πάθει το συγκεκριμένο επεισόδιο, ήταν σε θέση και μπορούσε να φιλοξενήσει αυτά τα παιδιά με τη βοήθεια της αδερφής που στήριζε την οικογένεια, γι' αυτό και είχε και εκείνη την επιμέλεια. Οι αρχές δεν εξετάζουν στοιχεία και βλέπουν μία κατάσταση και μία πραγματικότητα. Να. Από εκεί και πέρα, όντως, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στο μία 22χρονη κοπέλα, η οποία εργάζεται και μάλιστα αρκετές ώρες για να μπορέσει να συνεισφέρει και στην οικογένεια αυτή και στα δύο παιδιά, στο να κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι μόνη της, και να μπορεί και να ανταποκριθεί στη δουλειά της. Ναι. Για να βγάλει τα χρήματα που χρειάζεται εκείνη να ζήσει και να στηρίξει την οικογένεια. Υπάρχει όμως, δεν τίθεται θέμα υιοθεσίας, γιατί υπάρχει συγγενικό πρόσωπο, στενό συγγενικό πρόσωπο, το οποίο έχει τη δυνατότητα και επιθυμεί να φιλοξενήσει τα παιδιά. Είναι αδερφός. Ζει σε άλλη πόλη. Δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή και από στενό οικογενειακό περιβάλλον. Βεβαίως, το οποίο, προκειμένου, δεν μπορεί στην παρούσα φάση, και όταν λέω στην παρούσα φάση ενώ σήμερα, χτες, να έπαιρνε τα παιδιά γιατί δεν είχε αυτή την εντολή. Να, κατάλαβα. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Ενδεχομένως όμως και μέσα στη όχι, μέρα... Όχι, ξέρετε τι με ανησυχεί. Ναι, τι με ανησυχεί και φαντάζομαι και εσάς. Δηλαδή, μην περάσει αυτό το θέμα τώρα έτσι, βολευτεί κάπως η κατάσταση και μετά το ξεχάσουμε. Έτσι, δεν θα παρακολουθούμε αυτό. Δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνούν. Και μάλιστα ναι, εγώ το λέω κύριε και θα το πω πάλι μόνο. Συμφωνώ. Ωραία. Πάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες εκεί. Πάνε μια φορά το μήνα, μια φορά το 15ο, δεν ξέρω κάθε πότε μπορεί να πάνε. Όμως δεν βιώνουν ένα περιβάλλον για να έχουν μια καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή όσο έχουν και καλός επιστήμονας να είσαι και να καταλαβαίνεις από κάποιες, να έχεις ενδείξεις τέλος πάντων για κάτι, αν δεν το βιώσεις δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Κοιτάξτε, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ακούμε, να συμβουλευόμαστε και να δεχόμαστε την άποψη των ειδικών, που δεν είναι ένα, ειδικά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Ωραία. Διάφορα άλλα σχόλια ενδεχομένως να μην ευσταθούν κιόλας ή να υπάρχουν κι άλλοι λόγοι. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι προφανώς και έχουμε ευαισθητοποιηθεί όλοι, προφανώς είναι κάτι που οι υπηρεσίες το παρακολουθούσαν και το παρακολουθούν. Τα παιδιά πήγαιναν στον παιδικό σταθμό ενδεχομένως να αλλάξουν για κάποιο χρονικό διάστημα σταθμό, να πάνε σε κάποιο άλλο. Από εκεί και έπειτα ευχόμαστε ο παππούς να γίνει σύντομα καλά, να βγει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση και δεν εννοώ θα δούμε, θα δοθούν συγκεκριμένες εντολές. Αφού υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό που δηλαδή, χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Να το δούμε λίγο πρακτικά για τους ακροατές. Τι μπορεί να κάνει
ο Δήμος στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή πώς μπορεί πρακτικά να στηρίξει. Οι υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή, ναι, πώς μπορούν να το στηρίξουν. Να σας πω, πέρα από το ότι το στηρίζουν με την επιστημονική τους γνώση και με άλλο τρόπο που δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω, τη στήριξη καταλαβαίνετε. Ναι, δηλαδή αν μπορούμε και το λέω αυτό, για να, επειδή έχουν βρεθεί και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν πρακτικά με τρόφιμα, με δεν ξέρω τι άλλο. Το αντιλαμβάνομαι, δεν χρειάζεται την παρούσα φάση. Ωραία. Δεν χρειάζεται για λόγους που καταλαβαίνετε. Αν υπήρξε κάποια τέτοια ανάγκη, έχει ήδη καλυφθεί. Και μάλιστα η κοινωνία έχει ανταποκριθεί, σας λέω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, είναι και επιστήμονες και μπορούν με τις γνώσεις τους να στηρίξουν, που είναι το πιο σημαντικό, το έχουν κάνει. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή σας λέω, υπάρχει εντολή της εισαγγελική, ενδεχομένως με την παρέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου να αλλάξει η συγκεκριμένη εντολή και να προσθεθεί και κάποιο άλλο άτομο συγγενικό, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό έχει προκύψει και από κάποια της ίδιας κοπέλας ανάγκη, η οποία σας έχει εκφραστεί, ή είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου? Η κοπέλα, επειδή τυχαίνει να τη γνωρίζω και προσωπικά, η ίδια η κοπέλα έχει όλη τη διάθεση να μεγαλώσει τα παιδιά. Προφανώς, προφανώς. Μαμά, δεν μπορεί για πρακτικούς λόγους, τα παιδιά τη φωνάζουν μαμά, δεν μπορεί για πρακτικούς λόγους να τα έχει όλη τη διάρκεια της ημέρας, καταλαβαίνετε, είναι ένα βεβαίως, μα γι' αυτό, είναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό λοιπόν και η επιθυμία της ίδιας είναι να λάβει βοήθεια από το συγγενικό της περιβάλλον, το οποίο το εμπιστεύεται. Μάλιστα. Είναι στενά συγγενικό περιβάλλον. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Εντάξει, οπότε το βλέπετε, αυτό, το ελέγχετε. Ναι, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα τα παιδάκια αυτά τα έχουν φύγει από το νοσοκομείο. Έχουν φύγει. Έχουν πάει δηλαδή στο περιβάλλον με τη θεία τους. Στο περιβάλλον με τη θεία τους. Επίσης, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Η μητέρα που αυτή θα μπορεί, δηλαδή δεν νομίζω τώρα έτσι, τα συναισθήματα μιας μητέρας να μπορούν να υποκατασταθούν με κάτι άλλο, ή με τη θεία ή με οτιδήποτε άλλο, λέμε τώρα. Υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να βοηθηθεί? Δεν ξέρω, έχω έτσι μια εικόνα του τι γίνεται. Δεν μπορώ εκεί τώρα, μήπως δηλαδή αυτό. Δεν μπορώ να παραθέσω αυτό, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ. Αν μπορεί να βοηθηθεί η μητέρα, προκειμένου να μπορέσει σιγά σιγά να αναλάβει αυτή τα παιδιά της. Συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορώ να σας πω κάτι. Πρέπει όμως ο κόσμος να γνωρίζει, και το λέω από συμπέρασμα, από τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλα τα περιστατικά παρόμοια ή τέτοιου είδους, γιατί καμία περίπτωση δεν είναι ακριβώς η ίδια. Πολύ δύσκολα τα παιδιά φεύγουν από τη μητέρα. Για να δοθεί επιμέλεια έστω και σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο, θα πρέπει να συντρέχουν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι. Ναι. Οι οποίοι είναι μη αναστρέψιμοι, καταλαβαίνω, αυτό λέτε. Πάλι δεν το γνωρίζω. Δεν είναι και η ιδιότητά μου τέτοια ώστε να πω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να... Εντάξει, όχι. Βλέπετε ότι είμαι πολύ προσεκτική, για να μην πάμε στα όρια, ας πούμε, της κλειδαρότρυπας, έτσι, του κουτσομπολίου. Με ενδιαφέρον και... Είναι όμως πολύ σημαντικό τα παιδιά να μένουν σε μια οικογένεια. Καταλαβαίνετε ότι πάντα μια οικογένεια, ακόμα και όταν δεν είναι ιδανική, όπως δεν είναι πολλές οικογένειες πλέον οι ιδανικές με τα πρότυπα αυτά που έχουμε συζητήσει στο μυαλό μας, για πάρα πολλούς λόγους που πολλές φορές δεν ευθυνόμαστε και οι ίδιοι, καταλαβαίνετε ότι πολύ δύσκολα, πάντα μάλλον είναι καλύτερο το παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με τους βιολογικούς του γονείς, από ότι σε ένα στενά συγγενικό. Όμως πολλές φορές οι αρχές αποφασίζουν κάτι διαφορετικό για λόγους. Πάντα μάλλον το όφελος των παιδιών, το συμφέρον των παιδιών. Με αυτό εξετάζουμε και εμείς σήμερα, το συμφέρον των, και μόνο το συμφέρον των παιδιών. Έτσι, εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον άλλο. Σας, γιατί παρακολουθώ τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και το λέω σαν υπηρεσία, εκπροσωπώντας και την κοινωνική υπηρεσία, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως και εσείς είπατε, αρκετά μέσα, κυρίως διαδικτυακά, έχουν φτάσει στο σημείο... Να. Όχι, μα δεν το έχουμε αυτό. Ναι, ο κανιβαλισμός είναι κάτι που κάποιες στιγμές ξεφεύγει και ακουμπάει θέματα που δεν πρέπει. Να, μιας και είμαστε τώρα στο κοινωνικό κομμάτι, η εικόνα που βλέπω τώρα πάρα πολύ καιρό, πίσω από τη βιβλιοθήκη, από το ψηφιακό μουσείο, που δείχνει πολιτισμό, πολιτιστικό κέντρο εκεί κτλ., είναι αυτού του, τον άστεγον. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ένας ή δύο. Είναι ένας. Ένας. Να σας πω, ήταν δύο τα περιστατικά που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον άνθρωπο τώρα εκεί πίσω, με τις κουβέρτες, τι κάνουμε? Για το πρώτο περιστατικό που πάλι ήταν στο ίδιο σημείο,
δόθηκε μετά από παρέμβαση της υπηρεσίας και εγώ ίδια είχα πάει στην εισαγγελία, μια ξεκάθαρη εντολή ότι πρέπει να απομακρυνθεί τη στιγμή που λαμβάνει κάποια σύνταξη και έχει και σπίτι. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο σπίτι και είναι σε θέση να τον φιλοξενήσει. Το σπίτι το οποίο ήταν και δικό του. Και έχει, ζει εκεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ζει εκεί. Τώρα, εάν πάει και κάπου αλλού, έχει την ελευθερία και δεν το γνωρίζω. Έχουμε πει πολλές φορές ότι κάθε άστεγος είναι και διαφορετική περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζουν έτσι. Θέλουν. Ναι, για πολλούς λόγους. Υπάρχουν και άλλοι που αναγκάζονται. Δηλαδή, ένας, δεν ξέρω αν είναι αυτός που βλέπουμε τώρα έξω, αν δεν τον πλησίασα. Σε προηγούμενη όμως, πριν από κάνα δύο μήνες, πλησίασα, ρώτησα, έμαθα ποιος είναι, τι είναι, από πού είναι. Και αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τον ίδιο τώρα. Πάλι προσπαθώ να είμαι όσο πιο διακριτική και κρατώντας τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, μα δεν ούτε εγώ σας ρωτάω. Λοιπόν, υπάρχει ένα περιστατικό, όπως είπατε, θέλει αντιμετώπιση και πρέπει να μεταφερθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για αυτόν, όπου εκεί θα πάρει και μια συγκεκριμένη βοήθεια, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, βοήθεια, γιατί αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα, αρκεί να θέλει. Η εντολή είναι ξεκάθαρη. Αν μιλάμε για τον ίδιο, νομίζω ότι ήθελε να φύγει. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις. Δεν θέλει να πάει στη χώρα του. Να σας πω και το λόγο, αυτό θα το πω και θα το πω δημόσια. Έχουμε προσφερθεί να καλύψουμε όλα τα έξοδα για να μεταφερθεί. Δεν το κάνει όμως, λόγω του ότι έχει χάσει τη σύζυγό του πρόσφατα και περιμένει να λάβει μια σύνταξη από εδώ. Τώρα, σας ξαναλέω ότι έχει γίνει προσπάθεια να βρεθεί και χώρος για να πάει. Όμως, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, θα απευθυνθούμε πάλι στην εισαγγελία προκειμένου να δοθεί εντολή για να δούμε τι πρόκειται να γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέει ο κόσμος και καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου. Όμως οφείλω να προστατεύσω και τις υπηρεσίες οι οποίες κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να νομίζει κάποιος δημότης ή μη της περιοχής ότι περνάει, δεν θα πω εγώ, περνάει μια κοινωνική λειτουργός και την αφήνει αδιάφορη όλο αυτό το γεγονός ή δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πολλές φορές όμως και το άτομο το ίδιο θα πρέπει να γνωρίζει, να θέλει, να έχει τη βούληση. Δεν θα λέω ότι φταίει ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτή τη θέση. Δεν θα το πω αυτό, δεν θα καταλογίσω ευθύνες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να βρεθεί κάποιος σε αυτή τη θέση. Δεν είναι ευχάριστο, δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε άλλο σημείο. Ναι, όχι, εντάξει, το κατάλαβα. Γιατί... Για λόγους που. Απλά αυτό που θέλουμε είναι ότι να μην βλέπουμε αυτή την κατάσταση, κανείς τον άνθρωπο αυτόν. Κανείς δεν θέλει να τη βλέπει, κανείς δεν θέλει και όχι να τον κρύψουμε κάτω από το χαλί, αλλά να βρούμε μια λύση. Ναι, να υπάρξει παροχή αυτή τη βοήθεια που. Αυτό ήταν. Ο Δήμος Ιεράπετρας, παρότι δεν είναι στις αρμοδιότητες τους, δεν άπτεται άμεσα στις αρμοδιότητες τους, διαμορφώνει χώρο όπου μπορούν να φιλοξενηθούν για μικρό ή για λίγο ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πολλές φορές, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε και άλλους ανθρώπους που φιλοξενούν. Έχουμε έναν άνθρωπο και κατά καιρούς έρχεται άλλος, ένας ο οποίος είναι σε ένα σημείο, έχει στις εργατικές κατοικίες όπου έχει διαμορφωθεί ένας χώρος και ζει ο άνθρωπος αυτός. Παρότι θα μπορούσε να μισθώσει και κάποιο. Καταλαβαίνω ποια περίπτωση κάποιος, λέτε, θα μπορούσε να μισθώσει, το επιτρέπει η κατάστασή του, θα μπορούσε να μισθώσει, αλλά δεν το κάνει. Εντάξει, αυτή είναι άλλη περίπτωση τώρα και νομίζω και χρήζει και ψυχιατρική έτσι, αντιμετώπιση νομίζω το θέμα αυτό που λέτε, αν λέμε το ίδιο. Προσπαθώ τώρα να μην δίνω πολλές λεπτομέρειες. Αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε. Το βλέπουμε στον δρόμο, το συναντάμε. Περνάμε, βλέπουμε τις κουβέρτες που είναι εκεί πίσω από το μουσείο. Περνάμε, βλέπουμε τον άνθρωπο που είναι σε άθλια κατάσταση και τριγυρνάει στους δρόμους της Ιεράπετρας. Και κάποιος, δεν ξέρω από το οικογενειακό του περιβάλλον, κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν, αν λέμε τον ίδιο.
ναι, να ρωτήσω για κάτι το οικογενειακό περιβάλλον πάλι δεν θα μιλήσω. Να θα πω όμως το εξής, ότι σε όλες τις πόλεις, μικρές, μεγάλες, ευρωπαϊκές, σύγχρονες, όχι και τόσο σύγχρονες, πάντα υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε και Γερμανία όμως, ούτε Αθήνα, να έχουμε αποξενωθεί τόσο πολύ πια ως δεν κοινωνία. Σημαίνει ότι, αυτό θα πω τώρα, δεν σημαίνει ότι οι υπηρεσίες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τη ή ο κόσμος δεν έχει την ευαισθησία που έχουν αλλού. Δεν κατηγορήσαμε κανένα, απλά λέμε ότι πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί είμαστε άνθρωποι, γιατί μας πονάει να βλέπουμε... Εξηγώ όμως μια διαδικασία η οποία έχει γίνει και να σας πω και κάτι, δεν είναι και εύκολο τώρα εδώ που τα λέμε να φιλοξενηθεί σε κάποιο σπίτι ο συγκεκριμένος κύριος, να πεις ότι εντάξει έχω ένα διαμέρισμα, έχω μια γκαρσονιέρα, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, μπορώ να την προσφέρω. Γιατί υπήρχε παρόμοιο περιστατικό που έγινε και τα αποτελέσματα νομίζω τα γνωρίζετε. Να. Δεν έχει λυθεί ούτε ακόμα ούτε σε ξενοδοχείο θα μπορούσε να πάει αυτό το χρονικό διάστημα. Χρειάζεται, ξέρετε, κάποιες φορές, όπως και με μια κυρία η οποία πρόσφατα είχε γίνει ένα περιστατικό με μια κυρία που κυκλοφορούσε μέσα στην Ιερά Πέτρα, η οποία ήθελε να δεχτεί τη βοήθεια. Και από ό,τι μαθαίνω, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να ζήσει και πάλι μόνη της και ελεύθερη. Θα πρέπει να φέρει. Οι υπηρεσίες κάνουν αυτό που πρέπει. Ενημερώνουν τις συναρμόδιες υπηρεσίες και όταν δεν μπορούν να παρέμουν κάπου, το κάνουν κάποιοι άλλοι που μπορούν. Υπάρχει ο μηχανισμός. Δεν σας λέω ότι είναι το τέλειο και ότι γίνονται όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όμως οι διαδικασίες κινούνται και ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί και ο ίδιος να δεχτεί βοήθεια, θα βρει τρόπο να τη δεχτεί. Άρα έχει μισθώσει λοιπόν, για να καταλάβουμε, ο Δήμος κάποιο χώρο. Όχι, είναι ιδιόκτητος. Α, είναι δικό μας, του Δήμου ο χώρος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το λέω αυτό γιατί παλιά θυμάμαι φιλοξενούσαμε στο γυροκομείο κάποιους ανθρώπους με αυτό μπορεί προβλήματα. Να γίνει για μία ή δύο μέρες μέχρι να διαμορφωθεί ο χώρος, να πάνε τα πράγματα, ένα κρεβάτι ας πούμε και τα είδη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οπότε υπάρχει ένας διαμορφωμένος χώρος φιλοξενίας, μικρής ή μεγάλης διάρκειας, αφόσον χρειαστεί, για να μπορέσει να φιλοξενήσει αυτούς. Όταν κάποιος επιθυμεί, βρίσκεται η λύση. Θα σας πω ότι ένα ζευγάρι το οποίο δεν ήταν από εδώ από την περιοχή, ήταν από άλλη χώρα, έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ξενώνα του Μακρυγιαλού, εκεί στην περιοχή Σταχλιά. Έμεινε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Να. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε σε επαφή, γιατί όχι από εννοείτε με καλή διάθεση αέρα, ναι, να έχουμε αυτό το θέμα, ναι, να προσέχουμε, να δούμε αυτά τα παιδιά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί νομίζω πως είμαστε ανθρώπινη κοινωνία ακόμα εμείς εδώ και σαφώς είναι, θα το παρακολουθούμε. Είναι τελείως διαφορετικά και, τα αντανακλαστικά που υπάρχουν εδώ από τις μεγάλες αστικές περιοχές. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια, καλημέρα. Επαφή, ναι, γεια σας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με την Αντιδήμαρχο για το θέμα των δύο παιδιών από το Μακρυγιαλό. Μια ιστορία που έσκασε πριν από λίγες μέρες. Με αφορμή το περιστατικό υγείας που είχε ο παππούς, ο οποίος είχε αναλάβει και την επιμέλεια αυτών των δύο παιδιών, 2,5 και 1,5 αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ μωρά, χρειάζονται βοήθεια. Τα ανέλαβε η θεία, 22χρονη προς το παρόν, έχει ζητήσει και βοήθεια συγγενικού της προσώπου, προκειμένου να ανταποκριθεί και η ίδια σε όλο αυτό. Και εκεί μπαίνουν και οι υπηρεσίες από ό,τι κατάλαβαμε του Δήμου, έτσι ώστε να επισπευθούν και να αλλάξει κάπως αυτή η δικαστική απόφαση, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει συνδρομή καλυμμένη σωστά από τον νόμο και του συγγενικού τους προσώπου. Ναι, ιδάλλως αν δεν γίνεται έτσι, ας βρεθεί κάποια άλλη λύση. Ναι. Τώρα βέβαια με τη γραφειοκρατία που υπάρχει και τους κινδύνους που υπάρχουν, έτσι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Μιλάμε για ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι. Έτσι, 2,5 χρονών νομίζω είναι το κοριτσάκι. Όχι, το αγοράκι νομίζω. Α, το αγοράκι είναι μεγαλύτερο. Και το κοριτσάκι 1,5. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται βοήθεια. Διάλειμμα.